συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα, το αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία, που οδήγησε στην ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Ιδιαίτερα στη στερεά Ελλάδα, στην ιστορική Ρούμελη, έχουμε ένα πλήθος από ορόσημα και τοπόσημα, από σημαντικές στιγμές και σημεία του αγώνα αυτού και μια πολύ ιδιαίτερη συμβολή στην έκβασή του και στην απελευθέρωση των Ελλήνων. Προς τούτο, θεωρήσαμε ως ελάχιστη υποχρεωσή μας να τιμήσουμε ανάλογα τον αγώνα αυτόν. Συμβολικά και ουσιαστικά, η πρώτη μας δράση, η πρώτη μας δημόσια λέξη για το 2021 είναι η παρουσίαση των πρωτοβουλειών και των δράσεων και των εκδηλώσεων που προορίζονται για την τιμή του αγώνα αυτού. Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν διαμορφώθηκαν με τρόπο πλατή, πολυεπίπεδο και πολύπλευρο. Πλατή γιατί είναι προϊόν μιας συνθετικής δουλειάς κατ' ουσίαν από το σύνολο των δυνάμεων του Περιφερειακού μας Συμβουλίου μέσα από τις εργασίες της Επιτροπής μας. Πολυεπίπεδο γιατί γίνονται σε συνεργασία και συνέργεια με την Πολιτεία, με την Εκκλησία. Χτες εξάλλου παρακολουθήσαμε και με ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες της Μητρόπολης Φτιότητας. Τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, άλλες περιφέρειες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και κάθε φορέα, κάθε φωνή που θέλει και μπορεί να προσφέρει και να προσθέσει κάτι σε αυτή την προσπάθεια. Πολύπλευρο, γιατί αναπτύσσεται στο πεδίο του πολιτισμού, της τέχνης, στην επιστήμη, στην παιδεία. Το 2021, με τη συγκυρία τη δύσκολη που βιώνει η χώρα μας και τους αγώνες που δίνει σήμερα η πατρίδα μας, πρέπει και οφείλει να είναι ένα ιστορικό, θεσμικό, στρατηγικό ορόσημο, ένα κομβικό σημείο για τη χώρα μας και την περιφέρειά μας. Η Ρούμελη είναι ο πολεμικός βραχίωνας του αγώνα. Είναι οι πραγματικοί ισχυροί πολεμιστές στην Επανάσταση, είναι οι Ρουμελιώτες. Γιατί σε αντίθεση με τους Μωραΐτες, οι οποίοι δεν είχαν κλεφτουριά πλέον από το 1805 και 6, την κατέστρεψαν οι Τούρκοι ολοσχερός και ως εκ τούτου τα αρματολίκια έλειψαν, δεν υπήρξαν αρματολίκια στην Πελοπόννησο, η Ρούμελη αντίθετα και κλεφτουριά είχε και ληστεία είχε και απ' όλα είχε και βεβαίως και μεγάλα αρματολίκια. Τα αρματολίκια της Ρούμελης είναι πασίγνωστα. Θα δημιουργηθεί λοιπόν από μένα ως συνθέτη και με πολλούς συνεργάτες ένα κεντρικό μουσικό δρόμενο, το οποίο θα είναι ένα σύγχρονο ορατόριο με τον τίτλο «Παλιγγενεσία» και υπότιτλο «Η Επανάσταση στη Ρούμελη το 1821». Θα δούμε λοιπόν επί σκηνής έναν τραγουδιστή, έναν ηθοποιό, ένα φωνητικό σύνολο 8 φωνών, ένα ορχιστρικό σύνολο και μέσω της τεχνολογίας ένα projection mapping, δηλαδή ένα κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ. Το μουσικό δρόμενο θα έχει δύο βασικούς άξονες. Το ένα θα είναι να παρουσιαστεί όσον αφορά την ιστορική αναφορά, να παρουσιαστούν τα γεγονότα και προσωπικότητες της Επανάστασης της Ρούμελης και ο δεύτερος άξονας θα είναι να παρουσιαστούν οι προσωπικότητες από τις τέχνες, τα γράμματα και τις επιστήμες που έχει γεννήσει στερεά Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια.